Заварання комісуємо діло. Що це кома, це някаїться від люди ніколи ці хроняни. І це ніколи ці хроняни зінають на кафе сестері. Це вона ксерете, от і закарі, коліна, і не адєтає вірі, що така натерна, за печерку, що це відповідні. Або забирання цілюме на дитину і напередити прошені, на кар'єрішності дінатолі тесту, на себе те суда статусу, суші мати тесту, є то сходіо, куто філоксені і перешовдене шоу сімера. Або тут вони цілюме тя і дитину, на етиме тя і перегазія тут, опус тя та проєгуме на кроці. І напередито, και οι υπεροχητές και να δείξουν στον δασκάλι. Να ενημερώνεστε για την επίδοση των παιδιών σας και για την συμπεριφορά σας. Και εσείς με τη σειρά σας να ενημερώνεστε για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε και να το λύνετε μαζί. Θα ήταν οι γονείς να προτείνουν για τα δελτία υγείας των παιδιών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη γυμναστική. Έχουν μοιραστεί από τον Ιούνιο τα έσοδα και θα συμπληρώσετε και θα τα φέρετε για τη γυμναστική. Θα προτείνετε ότι τα ρούχα των παιδιών να είναι άνετα, να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής καθαρά και περιποιημένα. Επίσης, απαγορεύονται τα κινητά στο σχολείο. Κανένα παιδί δεν θα φέρνει κινητό. Καλό είναι οι γονείς να ελέγχουν τις τσάντες των παιδιών. Μέσα στην τσάντα θα είναι τα απαραίτητα βιβλία και τα τετράδια για το μάθημα της ημέρας και τίποτε άλλο. Όσον αφορά τώρα το ωράριο διδασκαλίας. Όσα παιδάκια έρχονται στην πρωινή ζώνη, θα έρχονται από 7 έως 7 και 20. 7 και 20 κλειδώνει η πόρτα και μετά ανοίγει 8 παρά 5. Τα παιδάκια του κοινωνικού ωραρίου έρχονται από 8 έως 8 και 10. Μετά την προσευχή κλειδώνει η πόρτα και ανοίγει το στόλασμα σύμφωνα με το ωράριο της κάθε τάξης. Καλό είναι οι γονείς να φέρνουν τα παιδιά και να έρχονται το μεσημέρι στην ώρα τους να τα παραλαμβάνουν. Τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο το απόγευμα θα τα παίρνουν οι γονείς τους την ώρα που έχουν πληρώσει, σύμφωνα με την αίσθησή τους. Θα σας διαβάσω τώρα το μήνυμα της Υπουργού. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, εύχομαι υγεία, δύναμη και καλή πρόοδο. Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με σημαντικές πρωτοβουλίες σε όλες τις βαθμίδες. Ασφαλώς υπάρχουν και δυσκολίες. Το σημαντικό όμως είναι να τις ξεπερνάμε με θετικό πνεύμα και κοινή προσπάθεια. Το σχολείο είναι φυσική γνώση, αλλά και φορέας αξιών. Οι αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης είναι τα θεμέλια της σχολικής κοινότητας, της σχέσης εκπαιδευτικού με μαθητή και γονή. Με τις αξίες αυτές ζωντανές και παρούσες, στην καθημερινότητα κάθε σχολικής κοινότητας, η χρονιά που ξεκινάει μπορεί να είναι και δημιουργική και ελπιδοφόρα. Το Υπουργείο Παιδείας με τις σχετικές και περιφερειακές διευθύνσεις του και σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα είναι διαρκώς στο πλάι κάθε σχολικής κοινότητας προκειμένου να επιτύχει τους στόχους. Καλή σχολική χρονιά. Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Και πάλι καλή σχολική χρονιά. Και θα σας γνωρίσω τη Διευθύντρια του Τεσσαρακούστου Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου, την κυρία Πλιάτου Βέσποινα. Καλημέρα και από μένα. Σας βλέπω λίγο ανήσυχους όλους. Δεν έχετε πολύ διάθεση να ακούσετε κι άλλα, και αυτό σας συγκράτω.